πιο δημιουργική στιγμή της ζωής τους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ανατροπή που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή τους. Ένα τροχαίο πάγωσε τα όνειρά τους. Το πρόσωπο του αγαπημένου της Ντέμι παραμορφώθηκε και μαζί με αυτό, όπως υποστηρίζουν όλοι τους στη ζωή. Εκείνος ήταν αναγκασμένος πλέον να κυκλοφορεί με μάσκα και καπέλο για να περνά όσο γίνεται απαρατήρητος. Η καθημερινότητά τους άλλαξε δραματικά και το μόνο που τους κρατούσε ενωμένους είναι η αγάπη τους. Ένα ατύχημα άλλαξε όλες τις ζωές μας. Κάναμε όνειρα για οικογένεια. Δεν σκέφτηκα ούτε για μια στιγμή να τον αφήσω. Φοβήθηκα να μην την χάσω. Η αγάπη μας άντεξε και θα αντέξει για πάντα. 13 Γενάρη του 2006, απόγευμα. Ο Ντέμις τελειώνει από τη δουλειά του και φεύγει. Παίρνει το αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το σπίτι του. Η αγαπημένη του Χρύσα είχε ετοιμάσει το φαγητό και τον περίμενε. Είχαν κλείσει 13 μέρες που μένανε μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Μια κακιά στιγμή στο δρόμο με ένα άλλο αμάξι και ο Ντέμις χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Προσέκρουσε σε μια κολόνα και το όχημα πήρε φωτιά. Όλα γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Ο Ντέμις σώθηκε ως εκ του θαύματος. Ωστόσο τα σημάδια της φωτιάς ήταν πλέον εμφανή στο πρόσωπό του και μετέτρεψαν τη ζωή του σε κόλαση. Εκείνη τη μέρα που τράκαρε, γυρνούσε από το συνεργείο για να με πάει στο σχολείο για να γραφτώ. Εργαζόταν, ναι, ο Ντέμις. Εργαζόταν σε ένα συνεργείο, έβαφε αυτοκίνητο. Και γυρνούσε για να με πάει να με γράψει στο σχολείο. Τον πήρα εγώ το απόγευμα, μου λέει είμαι στο δρόμο. Μετά με παίρνει ο μπαμπάς μου τηλέφωνο. Εγώ δεν το ήξερα ότι τράκαρε, με παίρνει ο μπαμπάς μου, γιατί όταν τράκαρε πατήθηκε κλίση στον μπαμπά μου. Και ο μπαμπάς μου άκουγε τι γινότανε. Και τρόμαξε γιατί ο Ντέμις φώναζε ότι κάει και το αυτοκίνητο και που είναι η Χρύσα και ο μπαμπάς μου τρόμαξε. Νομίζω ότι ήμουν κι εγώ. Η Χρύσα έτρεξε αμέσως στο νοσοκομείο. Λέει ότι δεν περίμενε ότι θα πάθει κάτι σοβαρό. Φοβήθηκε όταν συνειδητοποίησε πως η κατάσταση του αγαπημένου της ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα ζήσει, γιατί κατευθείαν ρώτησα τους γιατρούς και μου είπαν ότι δεν ξέρουν ακόμα, αλλά μάλλον δεν θα ζήσει. Μετά το βάλανε σε ένα δωμάτιο και του βγάζαν τα ρούχα και αυτός φώναζε «Θέλει τη Χρύσα, θέλει τη Χρύσα» και εγώ ήμουν έξω από το δωμάτιο και δεν με αφήνανε να πάμε στο δωμάτιο. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν πολύ δύσκολοι για τον Ντέμι. Απανωτά χειρουργία, πλαστικές επεμβάσεις, εντατική. Η όμορφη Χρύσα λέει ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν στο νοσοκομείο, στην αίθουσα αναμονής, περιμένοντας μια λέξη ελπίδας από τους γιατρούς. Τρεις μήνες δεν τον είχε δει καθόλου. Όταν μπήκα μέσα, είχαν ανοιχτό το μισό του πρόσωπο. Τα μάτια του τα είχαν κλειστά. Όταν μπήκα μέσα και του είπε η νοσοκόμα ότι είμαι εγώ, αυτός άπλωσε το χέρι του. Και εγώ τρόμαξα, δεν μπορούσα. Έκανα πίσω και μετά μου λέει ότι ακόμα πρέπει να είσαι δίπλα του και εγώ του κράτησα το χέρι. Ήταν στην εντατική 3 μήνες και άλλους 2 μήνες ήταν μέσα στο δωμάτιο. 5 μήνες δηλαδή έμεινε στο νοσοκομείο. Ναι, εμείς 3 μήνες δεν το βλέπαμε καθόλου. Δεν μας άφηνε να μπούμε μέσα, ήμασταν από έξω. Δεν τον έβλεπε κανείς, ούτε οι γονείς του, ούτε κανείς. Γιατί φαντάζομαι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο κίνδυνος μόλυνσης. Ναι. Και στις μονάδες εγκαυμάτων απαγορεύεται να μπαίνει κόσμος για λόγους τέτοιους. Μετά βγήκε από το νοσοκομείο. Μετά τον πήγαν στο δωμάτιο από την εντατική. Ήταν 3 μήνες εκεί στο δωμάτιο, δεν μπορούσε να φάει στην αρχή, ούτε να περπατήσει γιατί ήταν πολύ καιρό ξαπλωμένος. Τον κρατούσαμε με τον γιατρό, σιγά σιγά άρχισε να τρώει, περπατούσε. Επί 5 μήνες που ο Ντέμις ήταν στο νοσοκομείο, η Χρύσα δεν έφευγε από κοντά του. Τον φρόντιζε, του άλλαζε γάζες, τον βοηθούσε να περπατήσει. Θυμάται έντονα την πρώτη φορά που είδε το πρόσωπό του μετά το ατύχημα. Το ετοίμαζα εγώ το φαΐ και αυτός πήρε το κινητό του, έβγαλε φωτογραφία τον εαυτό του και το είδε. Και όταν το είδε μου λέει, αν δεν είχα και εσένα, τι θα έκανα. Εσύ τι λέξη τάθηκες μόλις το άκουσες? Εγώ πολύ δυνατή.